ότι ήρθε ο πληθύσοντες. Είναι κατά σειρά ο 7ος μακαρισμός. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι ήρθε ο πληθύσοντε. Είχαμε πει ότι ειρηνοποιός είναι εκείνος που επαναφέρει την ειρήνη μεταξύ των αντιμαχωμένων προσώπων ή ομάδων ή παρατάξεων ή και εθνών. Όποιοι μαλώνουν, αντιμάχονται, αν κάποιος τους φέρει την ειρήνη μεταξύ τους, αυτό λέγεται ειρηνοποιός. Τώρα, ειρήνη, τι λέγεται ειρήνη? Όλοι ξέρουμε τι λέγεται ειρήνη, αλλά ο ορισμός είναι λίγο δύσκολος. Αν θέλουμε να πούμε τι λέγεται ειρήνη, θα πούμε ειρήνη λέγεται η αρμονία, η γαλήνη και η ηρεμία, ο συμβιβασμός και η συμφωνία μεταξύ των αντιμαχωμένων παραπάνω. Όταν υπάρχουν αντιμαχόμενοι, είτε ομάδες είτε άνθρωποι, όποιος επιφέρει την αρμονία μεταξύ τους ενώ μάχονται, είτε η γαλήνη ώστε να μην πολεμούν μεταξύ τους και την ηρεμία, ή καταφέρει να τους συμβιβάσει ώστε να μην μαλώνουν ή να συμφωνήσουν κατά κάποιο τρόπο, να σας λέγεται ειρηνοποιός. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο πρώτος ειρηνοποιός, γιατί όπως ακούσατε λέγει οι ειρηνοποιοί θα κληθούν οι Θεού, αλλά ο μόνος φυσικός Υιός του Θεού, ενώ κατά χάριν οι χριστιανοί λέγονται παιδιά του Θεού, ο μόνος πραγματικά φυσικός Υιός του Θεού είναι ο Κύριος, ο Χριστός. Άρα ο μακαρισμός αναφέρεται πρώτα στον εαυτόν του. Είναι ειρηνοποιός και έκαμε το εξής ξεκαθάρισμα σαν ειρηνοποιός που ήταν για την ειρήνη. Ότι η ειρήνη δεν είναι πάντοτε αυτό που εννοούν οι άνθρωποι. Στο Ευαγγέλιο, μάλιστα στον Ιωάννη, Ι.Δ. 27 είπε «Ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσε, εγώ δίδομη ημήν». Με άλλα λόγια μας είπε, ξεκαθάρισε ότι άλλη είναι η ειρήνη που δίνω εγώ και στην Εκκλησία μου και επικρατεί στην Εκκλησία μου, και άλλη είναι η ειρήνη που επιδιώκει και δεν ξέρω αν τα καταφέρνει να έχει ποτέ ο κόσμος. Από αυτό το ξεκαθάρισμα γίνεται ένας κάθετος διαχωρισμός μεταξύ της ειρήνης του κόσμου, του μακράν του Χριστού κόσμου βεβαίως, και της ειρήνης του Χριστού. Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στην ειρήνη του κόσμου. Ποια είναι αυτό που οι άνθρωποι και μη χριστιανοί λένε ειρήνη από τα παλιά τα χρόνια? Γιατί η ειρήνη ήταν το ιδανικό, η λακτάρα όλων των λαών από τότε που άρχισε ο πρώτος πόλεμος, που ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του, τον Άβελ. Άρχισε μια μάχη, μια πάλη μεταξύ των ανθρώπων, ένα αλληλοφάγωμα, και από τότε λοιπόν οι άνθρωποι, βλέποντας τα κακά του πολέμου, των μαχών, των συμφορών, νοσταλγούσαν την ειρήνη. Έτσι έφτιαξαν με τη σκέψη τους και με τους σοφούς τους ένα είδος ειρήνης. Είναι η ειρήνη του κόσμου, δεν έχει αυτή σχέση με την ειρήνη μας έφερε ο Χριστός. Μέσα σε αυτή τη λογική της ειρήνης, η ειρήνη που ποθεί ο κόσμος και σήμερα ακόμα είναι φορτισμένη με εγωισμό και φιλαυτία και προσλαμβάνει βέβαια πολλές μορφές. Εμφανίζεται είτε ως φιλαργυρία, και θέλει ο φιλάργυρος να είναι ειρήνη για να μπορεί να συγκεντρώνει χρήματα όσο μπορεί περισσότερα, γιατί στον πόλεμο δεν θα το έχει αυτό το πλεονέκτημα, και ως πλεονεξία εμφανίζεται αυτή η ειρήνη, διότι εάν είναι πόλεμος δεν μπορούμε να αποκτάμε πολλά. Καταστρέφονται από μάχες, από σεισμούς, από βομβαρδισμούς, από αυτά που είδαμε βέβαια και στη Σερβία. Άλλοτε η ειρήνη του κόσμου είναι εμφανίζεται ως θόνος και αντιζηλία, ή ως ψέμα και αδικία. Δηλαδή οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν ειρήνη, αλλά αυτή είναι ψεύτικη, είναι ψέμα, είναι αδικία και όχι ειρήνη.
Υπάρχει μια ειρήνη που στηρίζεται στην αδικία. Και ένα πρόσφατο παράδειγμα έχω την ειρήνη που επευλήθηκε στη Σερβία, στη Γιουγκοσλαβία. Πού στηρίζεται αυτή η ειρήνη, δεν είναι μόνο αυτή. Σε όλο τον κόσμο η ειρήνη που υπάρχει και σήμερα ακόμα, όπου υπάρχει, επιτευχθεί κάποτε, είναι η ειρήνη της αδικίας. Δεν υπάρχει δίκαιη ειρήνη πουθενά στον πλανήτη, σήμερα τουλάχιστον. Και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Ακόμα η ειρήνη του κόσμου εμφανίζεται σαν φιλιδονία και φιλοδοξία. Δηλαδή, επειδή οι άνθρωποι είναι φιλίδονοι και είναι και ακόλαστοι και επειδή ο πόλεμος δεν σηκώνει τέτοια πράγματα, θέλουν να έχουν την ειρήνη για να ξεκολουθούν να αμαρτάνουν, να κολασταίνουν, να κάνουν όσα ακούμε τουλάχιστον που γίνονται μέσα εδώ, πράγματα από πόλεμος τα κόβει όταν έρθει μέσα σε μια χώρα. Ένας πόλεμος σταματάνε αυτές οι ακολασίες, τουλάχιστον δεν φτάνουν σε αυτά τα σημεία που φτάνουν σε καιρό της λεγόμενης ειρήνης. Αυτή είναι η ειρήνη του κόσμου. Θα ήθελα να σας πω και να σας διαβάσω και κάτι για την ειρήνη από κάποιον που έχει μελετήσει το θέμα, τι είναι η ειρήνη του κόσμου και πού στηρίζεται. Θα το δούμε βέβαια και στη συνέχεια, αλλά ας το δούμε και από εδώ. Η ειρήνη για την οποία μιλάει σήμερα ο κόσμος είναι ανεφόρος συνθηκολόγησης κάθε καλού και τίμου και μεγάλου και η επικράτηση της μικρότητος, της μετριότητος και της χλιαρότητας. Αυτό θεωρούν ειρήνη. Είναι η εξάλληψη της προσωπικότητας των ατόμων και των λαών. Είναι μια μαρμελάδα συμβιβασμών και υπολογισμών, μια θάλασσα υποκρισίας, αυτό που θέλουν, προσπαθούν να επιτύχουν οι άνθρωποι, το λένε ειρήνη, η αδιαφορία για την αλήθεια, η προδοσία κάθε ιερού και οσίου. Ο πόλεμος είναι κάτι το φοβερό, αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου και κανείς δεν πρόκειται να τον εξυμνήσει. Όμως, η ειρήνη που παζαρεύει ο σύγχρονος κόσμος είναι κάτι απείρως φοβερότερο από τον πόλεμο. Ο πυρετός είναι κάτι το πολύ δυσάρεστο. Δείχνει όμως τουλάχιστον ότι ο οργανισμός αντιδρά στο κακό που τον βρήκε. Και ο πυρετός από αυτή την πλευρά είναι ευεργετικό, λένε οι γιατροί. Διότι μαρτυράει κάτι συμβαίνει. Η ειρήνη που θέλουν να φέρουν με τον αντίχριστο τελικά ή με τη νέα εποχή, τη νέα τάξη κλπ. Είναι δυστυχώς εκείνη που έρχεται από την κατανίκηση του κακού, να κερδίσει το κακό δηλαδή, δεν είναι δυστυχώς εκείνη που έρχεται από την κατανίκηση του κακού, αλλά εκείνη που έρχεται από την ήττα. Είναι η απειρεξία του πτώματος. Μέσα σε ένα νεκροταφείο επικρατεί απόλυτη ειρήνη. Γιατί όλα τα πτώματα είναι χωρίς πυρετό και δεν έχουν καμία δραστηριότητα. Τέτοια ειρήνη θέλει να φέρει ο Αντίχριστος, ας πούμε, και η νέα τάξη πραγμάτων εδώ στην γη και εμπολής καταφέρνει να το επιτύχει μεμονωμένα. Αυτό δεν πέτυχε στη Σερβία όταν σκότωσε τους ανθρώπους και ανάγκασε να μην σταματήσουν να μιλάνε. Δηλαδή η ειρήνη του νεκροταφείου ήθελε να επιτύχει και το πέτυχε εν μέρη. Στο βάθος η ειρήνη που επιδιώκουν οι άνθρωποι δεν είναι μόνο η ειρήνη των όπλων. Είναι η ειρήνη της συνειδήσεως. Θέλουν να ειρηνεύσει το καλό με το κακό. Αυτό επιδιώκει ο Αντίχριστος. Η δικαιοσύνη με την αδικία. Η αρετή με την κακία. Να μην έχουν πόλεμο. Να ειρηνεύσουν μεταξύ τους. Να μονιάσουν. Οι σκύλες με τη γάτα θα λέγαμε. Η αλήθεια με το ψέμα. Για να μπορέσουν να ειρηνεύσουν και αυτοί με τη συνείδησή τους. Βλέπετε λοιπόν ότι η ειρήνη την οποία ανέκαθεν επιδίωξε ο άνθρωπος και σήμερα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο δεν είναι κάτι που το θέλει ο Χριστός, το θέλει ο Θεός, το θέλει ο άνθρωπος, το θέλει η Εκκλησία. Τώρα, για αυτή την ειρήνη θα ήθελα να... Η ειρήνη του κόσμου, δεν μπήκαμε ακόμα στην ειρήνη για την οποία μιλάει ο ειρηνοποιός, στο μακαρισμό του. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτή η ήθε ο Χριστός, δεν μιλάει για αυτού του είδους την ειρήνη που υπάρχει σήμερα. Ειρηνοποιεί είναι για την ειρήνη του Χριστού. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε μέσα σε αυτή τη λογική της ειρήνης, δηλαδή με την προσπάθεια οι άνθρωποι από την πτώση του ανθρώπου και μετά που άρχισαν οι πόλεμοι και αλλιοσκοτομοί, πολλές φορές προσπάθησαν να αποκτήσουν κάποτε την ειρήνη για να μπορέσουν να ζήσουν σαν άνθρωποι, όπως θα λέγαμε. Και μέσα στη λογική αυτής της ειρήνης
έγιναν πολλές προσπάθειες στην ιστορία και θα αναφέρω μερικές τις πιο σοβαρές. Θέλησαν δηλαδή πάντοτε οι άνθρωποι με δικούς τους τρόπους, με κανονισμούς μεταξύ των, με συμφωνία, με σύμφωνα, με οργανισμούς κτλ. Αλλά χωρίς το Θεό και χωρίς το Χριστό να επιτύχουν ειρήνη. Να ησυχάσει ο κόσμος, να ειρηνεύσει για να μπορέσει και να ζήσει ήρεμα και να προοδεύσει. Έγιναν λοιπόν πολλές προσπάθειες. Η πρώτη προσπάθεια που αναφέρεται ανήκει στους Έλληνες. Πρώτοι δηλαδή οι Έλληνες έκαναν τις αμφικτιονίες. Αρχίσαν από τη Στρίβα τους Δελφούς και επεκτέθησαν και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δια των αμφικτιονιών οι άνθρωποι επιχείρησαν την ίδρυση μόνιμων οργανισμών δια την διατήρηση της ειρήνης. Δηλαδή, να τα βρούμε, να συνομούμεθα και δεν πολεμάμε μεταξύ μας, και αυτός ο τρόπος να το αποφύγουμε αυτό είναι οι αμφικτιονίες, τις οποίες πρέπει όλοι να συμφωνάμε και όλοι να υποκούμε. Πράγματι, κράτησαν πολύ καιρό, αλλά φυτοζωούσαν με επεμβάσεις των ισχυρών μέχρι τις καταλύσεις από το Ρωμαίο. Δηλαδή, ήταν καλές οι αμφικτιονίες για τους μικρούς, αλλά οι ισχυροί δεν υπάκουαν και επεμβαίνευαν διαρκώς, ούτως ώστε δεν απέδιδαν αυτές, και στο τέλος ήρθαν οι Ρωμαίοι και τις κατάργησαν με την περίφημη Pax Romana, δηλαδή την ειρήνη της Ρώμης, όπως θα λέγαμε σήμερα Pax Americana. Όπως οι Αμερικάνοι σήμερα επιβάλλουν ειρήνη με το δικό τους τον τρόπο που το ξέρουμε πολύ καλά και στο πετσί μας, ας πούμε, πολύ περισσότερο βέβαια γείτονες, έτσι και οι Ρωμαίοι τότε επέβαλαν ένα άλλο τέτοιο είδος ειρήνης, αλλά με άλλα όπλα βέβαια, αλλά όχι με λιγότερο σκληρούς τρόπους. Αυτή λοιπόν η ειρήνη κατέληξε όλες τις άλλες συνεννοήσεις μεταξύ των ανθρώπων μέχρι και επεκράτησε, δηλαδή όταν λέμε Pax Romana, η Pax Americana σήμερα, η Pax οποιοδήποτε ισχυρού, είναι η ειρήνη των όπλων. Με τα όπλα ειρήνη δηλαδή. Και όταν λέμε ειρήνη των όπλων εννοούμε την ειρήνη του τρόμου. Αυτή η ειρήνη είναι η μόνη που μπορεί να επιβληθεί μακριά από το Χριστό εδώ στη γη. Μετά λοιπόν από τη ρωμαϊκή ειρήνη, την Pax Romana, ήρθε βέβαια η Βυζαντινή Αυτοκρατορία που ηρέμησαν τα πράγματα, αλλά πήγε προς την Ανατολή, διότι η Δύσης κατάφερε με το σχίσμα να κόψει την Ευρώπη στα δύο. Στη Δύση είχαμε πάλι προβλήματα πολέμων μεταξύ τους και τα λοιπά. Έτσι ο Ερίκος ο Τέταρτος, πολύ αργότερα από τους Ρωμαίους, ο Ερίκος ο Τέταρτος 1553 έως 1610, σας υπενθυμίζω το σχίσμα είναι στο 1000, επομένως 500 χρόνια αργότερα, όπου είχε χωρίσει τελείως ο δυτικός από τον ανατολικό κόσμο και μάλιστα είχε κατακτηθεί και η Ελλάδα και γενικά το Βυζάντιο από τους Τούρκους, ήταν μετά την επικράτηση της Τουρκίας. Ό,τι έμεινε έξω από την τουρκική Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν κρατήδια που πολεμούσαν μεταξύ τους. Έτσι, ο Ερίκος ο Τέταρτος κατήρξε κάποιο σχέδιο παγκόσμιας δημοκρατίας. Γιατί να σκοτωνόμαστε, είπε αυτός, να καθίσουμε, να τα βρούμε, να φτιάξουμε, και που είχε καθένα τη δική του δημοκρατία, να φτιάξουμε μια παγκόσμια δημοκρατία, παγκόσμιο κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν έβαλαν τους Τούρκους μέσα ή όχι, ήταν η φαντασία του, ας πούμε, και νόμιζε ότι έτσι εύκολα θα μπορούσε να τακτοποιήσει το θέμα της παγκόσμιας ειρήνης. Εξασφαλίζεται λοιπόν διαρκής ειρήνη, εάν όμως οι άνθρωποι και τα κράτη υπήρχαν σε αυτή την παγκόσμια δημοκρατία που είχε φτιάξει αυτός. Βέβαια δεν ήταν δυνατόν να κρατήσει κάτι τέτοιο, και τελικά καταλύθηκε και αυτή η παγκόσμια δημοκρατία, το σχέδιο, από τη Γαλλική Επανάσταση, η οποία, όπως ξέρετε, δεν άφησε τίποτε όρθιο και ήρθε μετά ο Ναπολέον. Τώρα, μετά και από τον Ναπολέοντα που καταστράφει στο Βατερλό, νομίζω, και να θυμάμαι καλά, πάλι επανήλθε το θέμα, γιατί πάλι οι άνθρωποι σκοτωνώσονται μεταξύ τους, πάλι επανήλθε το θέμα για συνεννόηση παγκόσμια από τους τσάρους της Ρωσίας, για διεθνές συνέδριο το 1907 και το 1999 μέχρι το 1907 προσπάθησε τώρα η Ρωσία
οι τσάροι να κάνουν κάποια διεθνή κίνηση ώστε να επιτέλους να ησυχάσει ο κόσμος, με συνέδρια βέβαια, με οργανισμούς, με συμβούλια και με λόγια. Αλλά και αυτοί απέτυχαν, γιατί καλά καλά πριν επιτύχουν να συνεννοηθούν, ήρθε η ρήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία έβαλε τέρμα στα ειρηνόπυρα σχέδια όλα αυτά, κράτησε από το 1914 ως το 1918, όπως ξέρετε. Έκανε τρομερές καταστροφές, εκατομμύρια θύματα, και μπροστά σε αυτό το τρομακτικό αποτέλεσμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήλθαν οι άνθρωποι μετά, υποκριτικά βέβαια, να βρούνε έναν τρόπο να ειρηνεύουν, και φτιάξαν την περίφημη Κοινωνία των Εθνών με έδρα τη Ζυρίχη, τη Γενέβη, συγχωρείτε, με έδρα τη Γενέβη στην Ελβετία, και αυτή η Κοινωνία των Εθνών έγινε αφού συμφώνησαν όλοι οι Ευρωπαίοι, γενικά όλοι που κατοικούσαν αυτό το μέρος, το δικό μας, το ξέρω για την Αμερική. Συμφώνησαν λοιπόν και έκαναν μια συνθήκη, υπογράψαν ένα συμβόλαιο, τη συνθήκη των Βερσαλιών. Μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, το 1919, ένα χρόνο μετά, και είπαν θα υποκούμε στην Κοινωνία των Εθνών. Ένα προηγούμενο του οργανισμού του ΟΗΕ που έχουμε σήμερα. Έφτιαξε λοιπόν την Κοινωνία των Εθνών και είχαν υποχρέωση να υπακούν όλοι, και όταν έχουν διαφορές να τις δίνουν με την Κοινωνία των Εθνών και να μην πολεμάνε μεταξύ τους οι άνθρωποι και να υπακούν ό,τι αποφασίσουν όλοι. Βέβαια, στην Κοινωνία των Εθνών υπήκουαν πάντοτε μόνο τα μικρά κράτη πάλι, ενώ οι μεγάλοι την έγραφαν στα παλιά τους τα παπούτσια. Και ο πιο θρασής, ας πούμε, που ήταν και η αιτία να διαλυθεί η Κοινωνία των Εθνών στην πράξη, ήταν η Ιταλία του Μουσολίνη. Αυτός λοιπόν όχι μόνο δεν υπήκουσε στην Κοινωνία των Εθνών, αλλά έκαμε και μια εκστρατεία στην Αβυσσινία, που ξέρουν όλοι, το 1935 με 1936, όπου κυριολεκτικά κατακριόλησε τους Αβυσσινούς με το Χαϊλέ Σιλασιέ. Και όταν δεν υπήκουαν στα όπλα, παρόλο ότι αυτοί είχαν τα τελειότατα όπλα, αεροπλάνα, βόμπες κτλ., ενώ οι περισσότεροι Αβυσσινοί είχαν τόξα και βέλη και δεν μπόρεσαν να αντέξουν, όταν πάλι είδαν ότι αντιστέκονται ακόμα, χρησιμοποίησαν και αυτά τα αέρια, τον υπερίτη, αυτά τα υγρά που ρίχνανε από πάνω, και πέφτανε πάνω στο δέρμα και το καίγανε. Ήταν το, ας πούμε, ο πόλεμος ο χημικός της εποχής του 1935-1936, με το κορυφαίο όπλο, τον υπερίτη, που έλεγε τους ανθρώπους όταν δεν είχαν ειδικές στολές. Τη ρίξανε λοιπόν, έριξε πάνω εκεί στους Αβυσσινούς, τους καημένους, ο Μουσολίνη, η φασιστική Ιταλία, και φυσικά αφού τους έκαψε και όλα, υποχωρήσανε και κατέλαβε την Αβυσσινία του 1935-1936. Τότε η Κοινωνία των Εθνών αμέσως έκαμε μια κίνηση και καταδίκασε την Ιταλία. Όχι πριν το κάνει, αφού τελείωσαν όλα αυτά, έβγαλε ψήφισμα εναντίον της. Το δε έσχος είναι ότι, γιατί είχε καταφύγει η Αβυσσινία εκεί, για να βρει το δίκιο της. Το δε έσχος είναι ότι αυτή την μορφή, την καταδίκη που έκανε η Κοινωνία των Εθνών για τον Ντούτσε της Ιταλίας, για τους φασίστες, το 1935, την απέσυρε το 1936. Και έτσι έπαψε να ισχύει η ποινή για την Ιταλία, παρόλο αυτά που είχε κάνει. Αυτή ήταν η Κοινωνία των Εθνών, και σε τέτοια φόβια μπορούσε να στηριχθεί η ειρήνη του κόσμου, όπως ξέρετε, και δεν ήταν δυνατό να γίνει, λέω αγαπητοί μου, διότι ήταν η ειρήνη του τρόμου, η ειρήνη της υποκρισίας, η ειρήνη των μασών. Διότι είναι βέβαιο ότι η Κοινωνία των Εθνών ήταν έργο της μασονίας. Αυτοί όλοι τους εκεί μέσα είχαν συμφωνήσει με την ιδέα ότι κάνουν καλές πράξεις, είναι οι καλοί άνθρωποι που λένε ακόμα τώρα, και φτιάξαν την Κοινωνία των Εθνών για να ωφελήσουν την ανθρωπότητα. Και έγινε αυτό που έγινε, μέχρι ότου τελείωσε βέβαια και αυτό με έσχος, αλλά τον τάφο, την πλάκα επάνω στην Κοινωνία των Εθνών την έβαλε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Όλες λοιπόν οι προσπάθειες των ανθρώπων για να κάνουν την ειρήνη του κόσμου κατέληγαν σε παγκοσμίους πολέμους. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει σήμερα, αλλά το 1939-40, 36 είχε κάνει
αυτό το φοβερό έγκλημα η Ιταλία εκεί στην Αβυσσινία. Το 1939 έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος έφερε πολύ μεγαλύτερες συμφορές και από τον πρώτο παγκόσμιο, γιατί όπως ξέρετε είχε πολύ τελειότερα όπλα και οι Γερμανοί και ο Χίτλερ και οι άλλοι. Και όταν τελείωσε και αυτός, κάμανε την ίδια ηλικιότητα, ας πούμε, το ίδιο λάθος, την ίδια κουταμάρα, μπορούμε να το πούμε, ή την ίδια υποκρισία και πονηρία, και φτιάξανε το διάδοχο της κοινωνίας των εθνών, τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Ένα αντίγραφο της κοινωνίας των εθνών με την ίδια υποκρισία και με την ίδια, ας πούμε, πονηρία και αδυναμία. Ξέρουμε ότι όλες οι αποφάσεις του ΟΗΕ έχουν καταντήσει κουρελόχαρτα, που σημαίνει ότι δεν βγήκε καλύτερος οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που βασίζανε όλοι οι άνθρωποι στις ελπίδες του να ειρηνεύσει ο κόσμος, και γιατί ποτέ δεν υπήρχαν οι ισχυροί, και το ξέρουμε αυτό με τους τελευταίους ισχυρούς, τους Αμερικάνους. Έτσι, η προσπάθεια να δημιουργήσει ο κόσμος τη δική του ειρήνη μέσα στα 8.000 χρόνια που υπάρχει ο άνθρωπος απέτυχαν η μία μετά την άλλη. Αυτή είναι λοιπόν η ειρήνη του κόσμου, που σε τελευταία ανάλυση είπαμε προσπαθεί να είναι η ειρήνη των όπλων, δηλαδή η ειρήνη του τρόμου. Αλλά η ειρήνη του τρόμου σημαίνει το δίκαιο του ισχυρωτέρου. Το δε δίκαιο του ισχυρωτέρου είναι η αδικία. Δεν υπάρχει δίκαιο ισχυρωτέρου, είναι καθαρά αδικία, όπως το ξέρουμε και σήμερα. Και επομένως έχει διαρκώς αναταράξεις. Μια ειρήνη που υπάρχει με τον τρόμο και με τα όπλα έχει μικροεπαναστάσεις, έχει αλληλοφιλείους πολέμους, έχει αναρχικούς, έχει βόμβες, έχει ό,τι γίνεται εκεί. Επεπάνω φαίνεται ότι υπάρχει ειρήνη με τα όπλα, και από κάτω γίνεται πόλεμος σκληρός και μυστικός, και μεταξύ ανθρώπων και μεταξύ οικογενειών και μεταξύ παρατάξεων και μεταξύ εθνών, και από πάνω φαίνεται ότι υπάρχει μια ειρήνη παγκόσμια. Και ακόμα και σε αυτόν που επιβάλλει την ειρήνη, την Αμερική, την Pax Americana, και μέσα στην Αμερική γίνονται σκοτεινοί πόλεμοι πολύ μεταξύ των ίδιων των Αμερικάνων, μέχρι που φτάσανε να οπλιστούν και τα μικρά παιδάκια οι μαθητές και να σκοτώνουν τους μαθητές τους μέσα στα σχολεία. Αυτή είναι η ειρήνη της Αμερικής, η Pax Americana, που θέλει να την επιβάλλει στο όλο τον κόσμο, για να φέρει, όπως είπε ο Λίντον, που περιμένουμε, τη νέα τάξη πραγμάτων. Νέα τάξη πραγμάτων είναι η New Age, η νέα εποχή και τα λοιπά. Τα ξέρουμε αυτά, προς τα εκεί μας πάνε, σε μια τέτοια ειρήνη, έτσι θέλουμε. Αυτή είναι η ειρήνη του κόσμου. Μια ειρήνη που πέρασε από πολλές περιπέτειες, πολλές, ας πούμε, καταστάσεις, πολλές δοκιμές, πολλά πειράματα με πολύ αίμα, και στο τέλος αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα σαν ειρήνη. Είναι ειρήνη χωρίς καμία αξία. Μόνο το όνομα έμεινε, και το όνειρο, η ουτοπία της ειρήνης χωρίς, ας πούμε, τον Χριστό. Και τότε ήρθε η ειρήνη του Χριστού. Η ειρήνη του Χριστού, αυτή που μας λέει ειρήνη την εμήν, δεν υπήρχε στον κόσμο πριν έρθει ο Χριστός στη γη. Αυτή την ειρήνη του Χριστού όμως η Εκκλησία μας την επικαλείται επί 24 ώρου βάσεως. Κάθε μέρα και όλη μέρα, σε όλες τις προσευχές, έχουμε επικλήσεις υπέρ της ειρήνης. Όχι βέβαια της ειρήνης του ΟΗΕ και της άλλων άλλων, της άλλης ειρήνης, αλλά το ακούμε υπέρ εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Είναι η ειρήνη που πρέπει να έχουμε με τον εαυτό μας, που θα δούμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, είναι η ειρήνη προς τον πλησίον μας, όλο τον κόσμο, και υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Βλέπετε, τα έχει πιάσει τα θέματα σωστά. Υπάρχει, για να υπάρξει ειρήνη του Χριστού, πρέπει να υπάρχει ειρήνη του ανθρώπου με τον Θεό, η άνωθεν ειρήνη, υπέρ της άνωθεν ειρήνης, να ειρηνεύει ο άνθρωπος με τον Θεό. Γιατί σήμερα ο άνθρωπος δεν ειρηνεύει με τον Θεό. Η ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμε είναι να έχουμε εμείς μέσα μας ειρήνη, να ειρηνεύει ο άνθρωπος με τον εαυτό του. Και η άλλη που λέει η Εκκλησία μας, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, να ειρηνεύει με όλο τον κόσμο, με όλους τους ξαδελφούς τους πλησίων, όπως λέμε. Αυτή είναι η ειρήνη του Χριστού, για την οποία και μιλάει ο μακαρισμός. Μακάρι ειρηνοποιεί, δηλαδή αυτή που μεταδίνει αυτού του είδους την ειρήνη, και όχι την άλλη ειρήνη,
δεν είναι ειρηνοποιός, ας πούμε, ο Κλίντον, τώρα βέβαια για να λέμε να ακριβολογούμε, δεν είναι ο Κλίντον. Ο Κλίντον είναι η μαριονέτα που είναι μπροστά εκεί και τραβάνε τα στινιά. Άλλοι πίσω από εκεί ξέρουν ποιοι είναι, οι σκοτεινοί, οι σιωνιστές και όλοι αυτοί, οι βιομηχανοί όπλων, και αυτοί είναι που δημιουργούν ψεύτικες ειρήνες για να σε βγάλουν με τα όπλα τους και να πουλάνε όπλα. Και δυστυχώς έχω ακούσει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι ο Πάπας είναι μέτωπος εργοστάσια όπλων. Αυτές οι ειρήνες δεν είναι του Χριστού. Λοιπόν, αν θέλουμε τώρα να μιλήσουμε για την ειρήνη που, που λέει ο μακαρισμός, μακάρι ειρηνοποιεί, θα πούμε ότι η ειρήνη αυτή δεν υπήρχε προς Χριστού, όπως μας δήλωσαν οι άγγελοι της γεννήσεως. Αν θυμάστε, όταν γεννήθη ο Κύριος στην Βηθλέμ, εκεί έγινε το εξής καταπληκτικό, που θα το γιορτάσουμε σε λίγες μέρες, σε κάνα μήνα, ενάμεσα. Και εξέφνης εγένετο συν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων το Θεόν. Μας ήρθε ο άγγελος να αναγγείλει και μαζί ήρθε ολόκληρη στρατιά αγγέλων, μας λέγει ο Λουκάς, αλλά και οι άγγελοι. Ήρθε πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων των Θεών και λεγόντων. Τότε ήρθε το μήνυμα της ειρήνης. Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δηλαδή φέρνω τώρα ένα νέο είδος ειρήνης που έχει συστατικά της. Πρώτα να δοξάζεται ο ύψιστος και έπειτα να ειρηνεύουν οι άνθρωποι. Το σφάλμα δηλαδή του εγωισμού ίσως και επίτηδες είναι ότι οι άνθρωποι θέλουν να ειρηνεύουν χωρίς να δοξάζουν τον Θεό. Και ο καθένας προσπαθεί να τον μειώσει, να τον ξεφανίσει, να τον πεθάνει τον Θεό, θάνατος Θεού, ή να τον αγνοήσει. Και φαντάζονται οι άνθρωποι, τόσο έχει σκοτιστεί, μας έχει σκοτήσει ο διάβολος, ότι μπορούμε να πολεμάμε τον Θεό ή να τον αγνοούμε και να έχουμε και ειρήνη. Πράγμα που δεν το κατάφεραν 8.000 χρόνια από τότε που υπάρχει ο Αδάμ και η Εύα και δεν μυαλό δεν βάλαμε. Λοιπόν, λέει ότι με την έλευση του Χριστού εγκαινιάστηκε και η δόξα στον ύψιστο. Από τότε ξέρουμε ποιος είναι ο ύψιστος, η Αγία Τριάς, και το δοξάζουμε. Αλλά και επί γης ειρήνη. Για ψέξτε το. Και μην πούμε ότι αφού ήρθε ο Χριστός και δεν επικράτησε παντού ειρήνη. Δεν είπε δόξα εν υψίστεω και στη γη να έρθει ειρήνη. Επί γης ειρήνη. Δηλαδή επάνω σε ορισμένα μέρη της γης που όπου δοξάζεται ο Θεός, σε πρόσωπα, σε οικογένειες και σε έθνη. Όπου δοξάζεται ο Θεός, εκεί θα έρθει η ειρήνη του Χριστού, η επιγής ειρήνη. Και πραγματικά πρόσωπα που δοξολογούν τον ύψιστον έχουν τη δική την εσωτερική ειρήνη που δεν την έχουν οι άλλοι. Ή και οι οικογένειες που έχουν τον Χριστό μέσα έχουν ειρήνη, έχουν γαλήνη μέσα τους. Και έθνη που αν ήταν δυνατόν να έχουν, ας πούμε, δοξολογία στον ύψιστο, έχουν και αυτά. Τώρα βέβαια αυτό, τέτοιο έθνος που να είναι όλοι που να δοξολογούν τον ύψιστο δεν υπάρχει, όμως θα ήθελα να πούμε, αν και δεν θα έλεγαμε για τον εαυτό μας, στην πατρίδα μας υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δοξάζουν τον Θεό, γι' αυτό και η ειρήνη είναι πιο φανερή σε εμάς παρά στα άλλα κράτη. Χωρίς όμως να μην πούμε ότι η πλειοψηφία πάλι είναι εναντίον του Θεού. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Όταν λοιπόν και επί γης ειρήνη, θα έρθει επί γης ειρήνη όπου δοξάζεται ο ύψιστος. Όπου δεν δοξάζεται ο ύψιστος και επί γης δεν θα υπάρχει ειρήνη και όπως δεν υπάρχει. Αυτά λοιπόν όπως το θέτει η Εκκλησία μας. Ειρήνη προς τον, για να έχει ειρήνη δηλαδή ο άνθρωπος, να ειρηνεύσει κάποτε, πρέπει να έχει τρία είδη ειρήνης, τα οποία θα δούμε στη συνέχεια. Πρώτον, ειρήνη προς τον Θεό. Δεύτερα, ειρήνη προς τον εαυτό του, προς τον εαυτό μας. Και τρίτον, ειρήνη προς τον πλησίον μας. Αν ένα από τα τρία δεν συμβαίνει, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ειρήνη ούτε και μεταξύ των χριστιανών ημών. Και τα τρία είδη της ειρήνης που είναι και αναστάσιμα, θα ήθελα να τα δούμε δύο λίγο. Γιατί λέω τα είδη αυτά της ειρήνης, η ειρήνη του Χριστού είναι αναστάσιμη. Δηλαδή, το μήνυμα της ειρήνης στην εντολή την έδωσε μετά την Ανάσταση, γιατί ο χαιρετισμός, ο αναστάσιμος του Κυρίου είναι ειρήνη ημίν. Καθώς αποσταλκέμε ο πατήρ, καγώ, μετά την Ανάσταση που εμφανίστηκε ο Αναστάσιμος, αυτό το χαιρετισμό είπε ο Κύριος. Βέβαια, αναστάσιμος χαιρετισμός για μας είναι και το Χριστός Ανέστη.
Αλλά το Χριστός Ανέστη δεν το είπε ο Κύριος, είναι των Αποστόλων και γενικά των πιστών. Το πραγματικός αναστάσιμος χαιρετισμός ήταν η ειρήνη μην που είπε. Έτσι λοιπόν τα τρία είδη της ειρήνης που είναι και αναστάσιμα θα τα δούμε στη συνέχεια. Και ας πάρουμε το πρώτο είδος. Η ειρήνη του ανθρώπου προς τον Θεό. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να ειρηνεύσει ο άνθρωπος με τον Θεό? Και θα ρωτήσει κανείς, τι θα πει να ειρηνεύσει με τον Θεό ο άνθρωπος, μήπως έχει πόλεμο με τον Θεό? Και εντούτοις αγαπητοί μου, δια της αμαρτίας και της αποστασίας γίναμε εχθροί του Θεού και του φερόμαστε εχθρικά, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Πολλοί τον αρνούμαστε. Όχι στη θεωρία, υπάρχει τώρα πρακτικός λύσμος, στην πράξη. Όταν δεν κάνουμε αυτά που λέει ο Θεός και κάνουμε το δικό μας, έχουμε αρνηθεί τον Θεό. Άλλοι τον βρίζουμε. Όταν συμβεί κάτι ανάποδο και τα λοιπά, με τον Θεό τα βάζουμε. Τον κατηγορούμε ως άδικο. Άδικος ο Θεός, γιατί σε εκείνον που είναι τέτοιος, μπήκε στο δείξη του, κάνει καλό και εμένα και τα λοιπά. Τον βλασφημούμε. Η πατρίδα μας έχει τερακόριστη βλασφημία από τον Θεό. Και όταν μας βρίσκουν τα κακά, του ζητάμε και τα αρέστα. Ενώ δεν τον ακούμε, ενώ τον βρίζουμε, ενώ τον αρνούμαστε, ενώ δεν εφαρμόζουμε τίποτα από αυτά που μας είπε, άμα συμβεί κάποιο κακό, του ζητάμε και αρέστα, γιατί δεν μας εφύλαξε την ώρα του. Ότι ο άνθρωπος είχε ανέκαθεν πόλεμο με τον Θεό και έχει ακόμα σήμερα εκτός Χριστού. Και ο μόνος που ο Χριστός μας δια του σταυρικού του θανάτου και δια την αναστάσεώς του μας άνοιξε τα μάτια ώστε να συμφιλειωθούμε με τον Θεό και να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Όταν λέω τα πράγματα στη θέση, δεν μπορεί να έχει πόλεμο με τον Θεό και να πηγαίνουν τα πράγματα σωστά και στη θέση του. Δεν το ήξεραν αυτό οι άνθρωποι, ακόμα και οι θείοι που είχαν φτιάξει ήταν και αυτοί με τις γκρίνες, με τους πολέμους, με τις τσακωνώσεις με τους ανθρώπους κτλ. Το είπε ο Χριστός. Μας άνοιξε τα μάτια πώς? Επάνω στο Σταυρό του και στην Ανάστασή του. Και έτσι ήρθε η ειρήνη του Χριστού για πρώτη φορά στη γη, η συμφιλίωση, η καταλλαγή. Όπως τη λέγει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή η μεταξύ Θεού και ανθρώπων καταλλαγή φυγάζει από τον Σταυρό και την Ανάσταση. Και ακούστε πως το λέγει ο Παύλος ο Απόστολος: δικαιοθέντες ούν εκ πίστεως ειρήνην έχουμε προς τον Θεό. Τώρα λοιπόν που μας δικαίωσε ο Χριστός με την πίστη και μας απάλλαξε από τις αμαρτίες μας και ανοίξε τα μάτια μας, τώρα έχουμε ειρήνη, λέει ο Παύλος, και οι πιστοί της εποχής εκείνης, σε κάθε εποχή, προς τον Θεό. Πώς όμως αποκτήσαμε ειρήνη προς τον Θεό? Δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δηλαδή δια της σταυρικής θυσίας. Γι' αυτό θυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό, για να ειρηνεύσει ο άνθρωπος με τον Θεό. Και όσοι θέλουν τώρα το καταφέρουν, παλιά κανείς δεν μπορούσε να το καταφέρει. Εχθροί όντες κατηλάγημεν, εάν λοιπόν τότε που είμαστε εχθροί δια του Σταυρού μπορέσαμε να συμφιλειωθούμε με τον Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πρέπει αυτό να το εκμεταλλευτούμε, να το διατηρήσουμε. Κατά τον Παύλο λοιπόν, δηλωμέν, ο οποίος μην ξεχνάμε, ο Παύλος ήταν δηλωμένος εχθρός του Χριστού μέχρι τη Δαμασκό. Εκεί ήταν εχθρός του Θεού, πρέπει να το καταλαβαίνει. Εκεί άνοιξαν τα μάτια του. Όπως ξέρετε, τον έλαψε, έπεσε εκείνο το εκτυφλωτικό φως, τυφλώθηκε προς στιγμή και μετά άνοιξαν τα μάτια του στη Δαμασκό για να δει την αλήθεια. Έτσι ανοίγουν και τα μάτια της ανθρωπότητας όταν ακολουθεί τον Παύλο, και ενώ είναι εχθρική προς τον Θεό, συμφιλειωθεί. Άνοιξε λοιπόν τα μάτια του, διότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να φύγει τύφλα από τα μάτια μας, άλλος από τον Σταυρό. Ο άνθρωπος είναι τυφλός σε αυτό. Και μόνο δια του Σταυρού μπορεί να ανοίξει τα μάτια του. Διαφορετικά όλες οι πράξεις που κάνει είναι πράξεις τυφλών.
σε οποιοδήποτε επίπεδο της παρέτησης, στο πολιτικό, στο οικονομικό, στο παγκόσμιο, στα εμπόρια, στις οικογένειες, ό,τι γίνεται χωρίς Χριστόν, είναι σαν αυτοί που το κάνουν να τυφλοί και να μην βλέπουν μπροστά τους. Άνοιξαν τα μάτια λοιπόν του Παύλου και ανοίγουν τα μάτια μας δια του Σταυρού του Χριστού. Μακριά λοιπόν από τον Χριστό και τη θυσία του και τα μυστήρια της Εκκλησίας του, που πηγάζουν από το Σταυρό βέβαια, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να ανοίξει τα μάτια του και να δει το πραγματικό του συμφέρον και να δει τα πράγματα δηλαδή όπως είναι στην πραγματικότητα. Ο Κύριος μας, με δύο λόγια, γιατί να μην αρχίσουμε να μελετάμε τώρα ένα-ένα τα πράγματα που οι άνθρωποι φαίνονται με τύφλα ενώ νομίζουν ότι είναι ανοιχτομάτιδες, για να μην πολυλογούμε, θα πάρουμε μια φράση του Κυρίου που τα περιέγραψε όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο. Χαρακτηρίζω λοιπόν την κατάσταση της απιστίας, είπε το περίφημο «Τυφλός τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι οι γόσμα πεσούν». Άμα η αρχηγή είναι τυφλή και ο κόσμος που σου ακολουθεί είναι και αυτός τυφλός, μαζί και τυφλός με τυφλό θα παίζει στον κρεμό και πέφτει συνεχώς η ανθρωπότητα στον κρεμό. Και προς τα εκεί βαδίζουμε και τώρα, αν δεν έχουμε μισοπέσει. Λοιπόν, είναι η εικόνα που οδηγεί στη νέα εποχή. Τι μας οδηγούν στη νέα εποχή? Τυφλοί τύπου Κλίντον και των άλλων που νομίζουν ότι έτσι θα ερηνεύσει και θα ευτυχήσει η ανθρωπότητα. Τυφλοί λοιπόν, πολλοί από εμάς όμως, όχι απλώς θαυμάζουμε, αλλά και χάσκουμε εκστατικοί μπροστά στα διαφημιζόμενα μέχρι μανίας επιτεύγματα και ακολουθούμε και μπαίνουμε σε αυτή την ροά του τυφλών. Όταν ζαλίζεσαι από αυτά, από την τεχνολογία, από την γενετική, δεν ξέρω και αυτά, και λόγω αυτών έχεις ήδη ζαλιστεί και πας στην εκοσμίκευση και μιμήσε τον κόσμο, διότι το λένε αυτοί που υποτίθεται ότι βλέπουν και μας πάνε προς εκεί. Άρα και εμείς τυφλοί είμαστε που δεν βλέπουμε πού πάμε και τι κάνουμε. Θα το δούμε στη συνέχεια. Πραγματικά κάνουμε. Και μπαίνουμε στην ουρά των τυφλών να ακολουθήσουμε τους τυφλούς, πλανητάρχες και λοιπά και να πάμε όλοι κατευθείαν στο γόφινο, δηλαδή στο λάκκο. Και τώρα αφού είδαμε ότι το πρώτο απαραίτητο πράγμα είναι να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε ότι αν δεν ειρηνεύσουμε το Θεό και δεν πάμε κοντά Του και δεν κάνουμε, όταν λέμε να ειρηνεύσουμε, δεν είναι να Του λέμε «Σ' αγαπώ Θεέ» και με λόγια, αλλά να τηρήσουμε τις εντολές Του. Ο τηρώντας εντολά Του, εκείνος εσύ αγαπάμε. Τις εντολές Του, της εκκλησιασμού, της αγνότητος, της νηστείας, της προσευχής, αυτά είναι που μπορούμε σήμερα να τα χρησιμοποιήσουμε με την μετάνοια, με την εξομολόγηση, τον καθαρισμό, ώστε να κάνουμε τις εντολές του Θεού και έτσι να ειρηνεύσουμε αυτόν. Το πρώτο λοιπόν που είναι ότι αν ο άνθρωπος, ειδικά ο άνθρωπος, δεν ειρηνεύσει με τον Θεό και δεν κάνει εκείνο που ο Θεός θέλει, όχι ότι ο Θεός το θέλει γιατί είναι εγωιστής, αλλά είναι οι προδιαγραφές του ανθρώπου. Όταν φτιάνεις ένα οποιοδήποτε μηχάνημα, παίρνεις προδιαγραφές. Ο Θεός ξέρει τις προδιαγραφές με τις οποίες θα ζήσουμε. Επομένως, αν δεν τις τηρούμε, θα τα βάλουμε το Θεό. Είναι δηλαδή, για να πάρω ένα απλό παράδειγμα, σαν να μας πούλησαν ένα αυτοκίνητο πολυτελείας ή οποιοδήποτε αυτοκίνητο, ας πούμε, μας λέει, ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Και ο κατασκευαστής, ο δημιουργός δηλαδή του αυτοκίνητου, στις οδηγίες που μας δίνει, που είναι οι εντολές του κατασκευαστού, μας είπε «Εδώ θα βάλετε αμόλυτη ρεζίνα». Έτσι δουλεύει αυτό το πράγμα που σας έδωσε. Και εμείς, αντί γι' αυτό, πάμε και βάλουμε πετρέλαιο, έστω και αν είναι καθαρό, για να κάνουμε οικονομία. Έτσι νομίζουμε εμείς. Δεν ακούμε αυτό που λέει ο κατασκευαστής. Βάλουμε λοιπόν πετρέλαιο, κινείται για μερικά χιλιόμετρα το αυτοκίνητο και στο τέλος καταστρέφεται. Και όταν καταστραφεί το αυτοκίνητο, βρίζουμε τον κατασκευαστή που δεν μας έφτιαξε καλό αυτοκίνητο, ενώ δεν ακούσαμε αυτό που μας είπε. Αυτό είναι και σήμερα. Ο Θεός όταν δίνει εντολές, ο Χριστός όταν δίνει τις εντολές του, αυτές τις λίγες που είπαμε, στις εκκλησίες, στην Εκκλησία κτλ. Τι δίνει? Γιατί αυτός μας κατασκεύασε.
και ξέρει τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε ειρήνη, ευτυχία, γαλήνη. Όταν εμείς λοιπόν δεν τα τηρούμε αυτά, είτε λιγότερο είτε περισσότερο, και μετά όταν πάσουμε ότι παθαίνουμε, τα βάζουμε με τον κατασκευαστή και τον βρίζουμε γιατί δεν μας φύλαξε, μα εγώ σου είπα να βγάλεις βενζίνα, εσύ έβαλες πετρέλαιο, τι να σου κάνω εγώ τώρα, τι να σου φυλάξω. Έτσι λοιπόν συμβαίνει με εμάς. Αν δεν ειρηνεύσει ο άνθρωπος με τον Θεό, αν δεν τηρήσει τις εντολές του με οποιοδήποτε νομιζόμενο κόστος. Διότι οι άνθρωποι εμείς είμαστε χαζοί και νομίζουμε ότι αν τηρήσουμε τις εντολές του Χριστού θα έχει κόστος αυτό το πράγμα. Ενώ μπορούμε αλλιώτικα να έχουμε περισσότερο κέρδος. Αυτό είναι τύφλα. Διότι αυτό το κέρδος τέλος βγαίνει εναντίον μας. Μας καταστρέφει και οικονομικός και κυρίως πνευματικός, οικογενειακός, εθνικός κτλ. Έτσι λοιπόν η πρώτη ειρήνη που έχουμε να επιτύχουμε για να γίνει ειρηνοποιός κανείς είναι να αποκαταστήσει και σε αυτόν και σε όσους επηρεάσει την ειρήνη του προς τον Θεό και τις εντολές του. Το δεύτερο είδος της ειρήνης, το οποίο είναι και το και σπουδαιότερο, αφορά όλους μας και είναι η κυριότερη αιτία μετά την αποστασία από τον Θεό που η ανθρωπότης καταστρέφεται και κρεουργείται και βασανίζεται και αιμορραγεί με αυτόν τον τρόπο, είναι η ειρήνη του ανθρώπου με τον εαυτό του. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Πρέπει να ειρηνεύσουμε με τον εαυτό μας και τότε να δεηθούμε εις τον Κύριον. Αυτό λέει η Εκκλησία από 2.000 χρόνια, 2.000 ετίες, και θα λέει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, στον όρθρο, στη λειτουργία, στον εσπερινό, παντού. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Δηλαδή αυτά τα δύο απλά λόγια, γιατί κατηγορούν την Εκκλησία πολύ. Και τι κάνει η Εκκλησία για την ειρήνη? Εμείς οι ειρηνιστές κάνουμε τις πορείες. Πού είναι η Εκκλησία να κάνει πορείες? Μα οι πορείες δεν βγάζουν τίποτα. Στο κάτω-κάτω στη γραφή γίνονται προβοκάσεις και στρέφονται εναντίον της ειρήνης. Η Εκκλησία ξέρει τι κάνει και δεν έχει ανάγκη να πάρει μαθήματα πουθενά. Λοιπόν, λέει η Εκκλησία με τον τρόπο της, εάν θέλουμε να έχουμε ειρήνη, που τη θέλουν και οι ειρηνιστές χωρίς να ξέρουν τι θέλουν, θα πρέπει δεύτερον να ειρηνεύσουμε τον εαυτό μας. Μακριά λοιπόν από τον Χριστό ο άνθρωπος έχει πόλεμο με τον εαυτό. Η λαϊκή σοφία το έχει πιάσει το θέμα, διότι ο λαός έχει πνεύμα Άγιον, ο αγνός λαός όπου υπάρχει, και λέγει ότι όποιος δεν ειρηνεύει με τον εαυτό του είναι εκείνος που βγάζει μόνος του τα μάτια του με τα χέρια του. Και όταν πάει κανείς να αμαρτήσει, να κολαστήσει κτλ, λέει ο λαός, πάνε να βγάλουν τα μάτια τους. Που σημαίνει ότι ξέρει ο λαός, δεν ειρηνεύεις με τον εαυτό σου όταν βγάλεις τα μάτια σου μόνος του, κατά οποιοδήποτε τρόπο. Και έχει μια άλλη παροιμία. Ο άνθρωπος, λέγει, σκάβει τον τάφο του με τα δόντια του. Τι κρύβεται εδώ? Είναι η λεμαργία η μεγάλη, που δεν υπολογίζει ούτε νηστείες, ούτε Τετάρτες, ούτε Παρασκευές, κρέας κάθε μέρα, κρέμπα από το σιγγέλι. Και τι κάνει, λέει ο άνθρωπος, σκάβει τον τάφο του με τα δόντια του. Επομένως δεν έχει ειρήνη με τον εαυτό του όταν σκοτώνει τον εαυτό του με τα δόντια και τον βάλει στον τάφο. Να λοιπόν ότι ο λαός το έχει πιάσει, ότι η αιτία της κακοδαιμονίας μετά την πρώτη είναι ότι ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος και γενικά και μαζικά, λένε, με ολικά και προσωπικά και σε οικογένειες, γιατί έχει πόλεμο με τον εαυτό του. Πολεμάει τον εαυτό του. Τον πολεμάει με ναρκωτικά, τον πολεμάει με σύρυγες, τον πολεμάει με αντισυλληπτικά, τον πολεμάει με προφυλακτικά, με εκτρώσεις, με μεταλλαγμένα τώρα που έχουν και αυτά. Όλα αυτά τι είναι? Ένας πόλεμος του ανθρώπου κατά του εαυτού του, που δεν μπορεί να πεις ότι έχει ειρήνη ο άνθρωπος, ειρηνεύει με τον εαυτό του. Στην πράξη δεν υπάρχει και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια ο άνθρωπος. Ότι εγώ δεν το ήξερα που πολεμάω με τον εαυτό μου, δεν μπορεί να το επικαλεστεί. Γιατί? Γιατί έχει μέσα του φύλακα άγρυπνο, ένα security, όπως θα λέγαμε, του Θεού, που λέγεται συνείδηση, η οποία τον ειδοποιεί σε κάθε κίνδυνο. Πριν ο άνθρωπος βγάλει τα μάτια του, σκάβει τον τάφο του, η συνείδηση μέσα του λέει. Και όταν μάλιστα είναι και αθωότητα παιδική και αρχίζει να μεγαλώνει, του λέει, δεν είναι σωστό αυτό. Η συνείδηση ειδοποιεί. Δεν δικαιολογείται κανείς όταν προχωράει στην αμαρτία και αυτοκαταστρέφεται και πολεμάει ο ίδιος τον εαυτό του.
έρθει μια ασφάλεια πάλι ο Θεός. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Εγώ δεν το ήξερα ότι πολεμάω με τον εαυτό μου. Στο λέει η συνείδησή σου. Σου λέει η συνείδηση. Ούτε ξεστήσει. Δεν σου επιτρέπεται αυτό. Όπως έλεγε ο πρόδρομος των ηρών και του πήρε το κεφάλι η Ηρωδιάδα με την κόρη της. Ή δεν είναι σωστό αυτό, σου λέει η συνείδηση. Μην το κάνεις αυτό. Και είναι χαρακτηριστικό εκείνο που είπε η τηλεόραση, και δεν είναι το μόνο παράδειγμα, με τόσο ωραία περιέγραψε με την παιδική του αθωότητα το παιδάκι που βρήκε τα χρυσαφικά εκεί στους σεισμόπλητους. Είδατε τι είπε το παιδί. Η φτώχεια του έλεγε να τα κρατήσει και να γίνει κλέφτη για να βοηθήσει τους γονείς του. Η συνείδηση του όμως του έλεγε δεν είναι δικά σου αυτά, μην τα κρατήσεις. Και το είπε το παιδάκι. Στην αρχή έλεγα να τα κρατήσω. Δηλαδή πολεμούσε εναντίον. Αλλά είπα μετά δεν είναι δικά μου. Άρα ένα μικρό παιδάκι είχε security και ασφάλεια και ήξερε να κρίνει. Εμείς είναι δικαιολογημένο να σκοτώνουμε τον εαυτό μας και να λέμε δεν το ξέραμε. Και δεν είναι το μόνο βέβαια παράδειγμα. Πολλά, και είναι και παρήγορα ότι πολλά μικρά παιδιά κάνουν το ίδιο πράγμα. Ενώ εμείς οι μεγάλοι, μόλις τα βρούμε, κάνουμε το βλάκα. Άρα η συνείδηση στα παιδιά που δεν έχει ακόμα ορωθεί δουλεύει σωστά. Υπάρχει λοιπόν, έχει λάβει την πρόνοια ο Θεός, ώστε ο άνθρωπος να μην πολεμάει τον εαυτό του, αλλά να συμβιβαστεί και να συμβουλευτεί τη συνείδησή του. Αλλά πώς απαντάμε οι πολλοί, ας πούμε, μοντερνίζονται σήμερα, που μας έχει πάρει τα μυαλά η νέα τάξη πραγμάτων, η οποία μας λέει πώς θα επικρατήσουμε, πώς θα πάρουμε λεφτά, πώς θα κάνουμε τούτο, και αυτά που λένε παπάδες, που λέει οι παλαιοί είναι ξεπερασμένα. Μιλάει η συνείδηση και λέει δεν είναι σωστά αυτά που πάτε να κάνετε, και ακολουθεί τον κόσμο, την εκοσμήκευση, το ξεντήσιμο, το γδύσιμο, δεν ξέρω τι άλλα. Σου λέει η συνείδηση, πού πας, δεν είναι καλά αυτά τα πράγματα. Γιατί ακολουθείς αυτούς που είναι τυφλοί, και εσύ λες, σου λέω εγώ, σώπα απεφήμωσο. Τυφημώνουμε τη συνείδηση. Σώπα εσύ, δεν ξέρεις εσύ, λέει η μάνα που ντύνει το κορίτσι της όπως το ντύνει. Δεν ξέρεις εσύ, τώρα έχουμε πρόοδο. Έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα, βαδίζει προς την ευτυχία, προς τη χαρά, τη ζωή και τη χαρά όπως τα λέγαμε. Τώρα αλλάξανε τα πράγματα, πολλοί το λένε. Δεν ισχύουν τα παλιά, εκείνα που ξέρουμε, νηστείες, ηθική και τα λοιπά, σχέσεις μετά το γάμο. Δεν ισχύουν τώρα αυτά, τώρα προοδεύσαμε. Ακόμα και στον Αρχιεπίσκοπο το θέσαμε το θέμα των προγραμμίων σχέσεων, νομίζοντας ότι έτσι έχουμε πρόοδο. Αυτό λέει η νέα εποχή. Αυτό λέει η νέα τάξη πραγμάτων. Προχωράμε με πρόοδο. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Όταν η συνείδηση σου λέει όχι, απαντάς εσύ τώρα εγώ που δεν θέλω. Θέλω να ακολουθήσω τη νέα τάξη. Αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα έχουμε την τεχνολογία η οποία κάνει θαύματα. Έχουμε τη βιοιατρική. Έχουμε τη γενετική μηχανική η οποία θα αλλάξει τον κόσμο. Θα φέρει την αιώνια νεότητα, λέμε τέτοιε ηλικιότητε, θα τα ακούσατε. Θα φέρει και την αθανασία και θα πεθαίνει ο άνθρωπο, γιατί όταν θα χαλάει κάποιο ανταλλακτικό, με τον κλονισμό οι άνθρωποι θα φτιάχνουν ένα καινούριο χέρι, καινούρια καρδιά, με τη βιοιατρική και τη γενετική τεχνολογία. Θα βάλουν εκεί και θα είναι αιώνια νέο άνθρωπο. Τέτοια λένε, τυφλά βέβαια, και ακολουθούμε όλοι. Βέβαια δεν ακολουθούμε σε αυτά ακόμα, ακολουθούμε όμως τον τρόπο με τον οποίο μας οδηγούν προς τα εκεί. Με τη συμπεριφορά μας, με τις σχέσεις μας, κοινωνικές, με τον τίσιμό μας, με τα όλα αυτά που εξομαλύνουν τον δρόμο για τη νέα τάξη και εμείς τον ακολουθούμε. Και δεν πρέπει να πει κανείς ότι όποιος ακολουθεί τη νέα τάξη έχει ειρήνη με τον εαυτό. Αν είναι ειλικρινής θα το δει. Όταν λοιπόν λέμε για πρόοδο, έχει πρόοδο η άνθρωπος, προχωρεί, προοδεύει η επιστήμη, η τεχνολογία. Για πρόοδο, δεν υπάρχει καμία πρόοδος αγαπητοί μου, παρόλα αυτά που πανερώνουν στα μεγάλα κατορθώματα και επιτεύγματα της τεχνολογίας. Πλήση εγκεφάλου γίνεται με το να προβάλλουν διαρκώς κάποιο κατόρθωμα, κάποιο επίτευγμα, κάποια ανακάλυψη κτλ. Την οποία μας την προβάλλουν. Μπάνουν κατά τέτοιο τρόπο
που νομίζαμε ότι ήρθε ο παράδεισος, και μετά αποδεικνύεται ότι αυτό δεν είναι παρά μια φυσική, μια ενέργεια της φύσεως που την πήρανε από τη φύση που λειτουργούσε κανονικά και την παρουσιάσανε εντυπωσιακά για να μας θαμπώσουν και μας θαμπώνουν. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Η ατομική βόμβα που ρίξανε, η ατομική ενέργεια, που θεωρείται επίτευξη μεγάλη, λέει, της επιστήμης. Η διάσπαση του ατόμου υπήρχε στη φύση και υπάρχει ακόμα. Δεν είναι να κάλυψε του ανθρώπου το ουράνιο ή τα άλλα που φτιάχνουν την ατομική ενέργεια, την ατομική βόμβα. Απλούστατα τα πήρε ο άνθρωπος από τη φυσική τους κατάσταση που γίνεται το ράδιο και η διάσπαση, και που είναι ακίνδυνα και ωφέλιμα, και τα συμπύκνωσε τα πράγματα που υπήρχαν και τα έκανε επικίνδυνα και καταστροφικά, όπως είναι σήμερα και καρκινογόνα. Γιατί να με θαμπώνει αυτό το πράγμα? Έτσι, με αυτή την πίεση του εγκεφάλου και με τα μαζικά μέσα ενημερώσεων που πάνε να βγάλουν λεφτά, μας έχουν ζαλίσει. Κατάφερε, λέει, η βιοιατρική να κάνει εγχειρήσεις λεπτές στον εγκέφαλο, να κολλάει κάποιο μέλος. Και λοιπόν, αυτά η φύση τα κάνει. Αν αντιδράσει η φύση στον οργανισμό, δεν θα κολλήσει το χέρι, δεν θα γίνει, το μόσημα δεν θα σταθεί, θα τα αποβάλει κτλ. Αυτά είναι του Θεού πράγματα. Δεν φτιάξαν τίποτε άλλο, τίποτε καινούριο. Απλώστατα μιμούνται την φύση, ανακαλύπτουν τρόπους καλύτερους και επιτυχάνουν μερικά επιτεύγματα τα οποία μας παρουσιάζουν για να μας ζαλίζουν και μας ζαλίζουν. Θέλουν δηλαδή να μας κάνουν να δεχτούμε ότι έγιναν καινούργια πράγματα, ότι η ανθρωπότητα άλλαξε με αυτά τα επιτεύγματα, με τον κλανισμό, με το πρόβατο, τι είναι, όπως το λέγανε, την τόλη, και με αυτά. Τι χαμός έγινε σε αυτά? Τι το πολύ σπουδαίο που ζάλισε όλο τον κόσμο έγινε? Αυτό γίνεται στη φύση με τα φυτά, εκεί που θέλει ο Θεός. Όταν πάρεις μια βέργα από ένα κλίμα που έχει μόνο φύλλα και τη φυτέψεις και πιάσει, δεν θα βγάλει μόνο φύλλα, θα βγάλει και φύλλα, θα βγάλει και καρπούς, θα βγάλει και άσυ κτλ. Γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα, ο κλονισμός στη φύση, εκεί που θέλει ο Θεός, ή το Πνεύμα το Άγιο, και με τον τρόπο, με τις συνθήκες. Τώρα εσύ μιμείς αυτό το πράγμα και κάνεις 960 τερατώδη κατασκευάσματα για να φτιάξεις ένα πιντόλι. Γιατί, όπως ξέρετε, 960 αποτυχίες είχαν για να βγάλουν ένα. Και γι' αυτό ήταν ξένα που αποσιάζουν να γίνει κοπάδι για τέτοια. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Άλλο που μερικοί λένε ότι γερνάει, παρόλο ότι φαίνεται νέα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι αυτά προσπαθούν να μας ζαλίσουν και πρέπει να ξυπνήσουμε ότι αυτά τα επιτεύγματα που λένε οι πρόοδοι και τα λοιπά δεν είναι σπουδαία, μάλλον δεν είναι πράγματα εφευρέσεις των ανθρώπων δημιουργήματα. Απλούστατα είναι μίμησης της φύσεως με ειδική τεχνολογία, αλλά δεν αξίζουν αυτό που τους δίνουμε. Για να μην πω ότι γίνεται και πολλές φορές και πολύ πιο επικίνδυνα. Το αεροπλάνο ήταν ένα κατόρθωμα, το οποίο βέβαια ήταν μίμηση της φύσης πάλι, του κοινού που πετάει κτλ. Αλλά όταν το φτιάξει, το προχωρούν και το προχωρούν για να το δείξουν ότι ο άνθρωπος προοδεύει, φτάσαμε να πέφτουν τα αεροπλάνα τώρα και να σκοτώνουν 400-300 οι άνθρωποι. Και δεν ξέρουν πού θα πάει. Λοιπόν, με όλα αυτά θέλω να πω το εξής. Δεν είμαι κατά της προόδου, ούτε κατά της τεχνολογίας. Είμαι κατά της πλήσεως του εγκεφάλου που γίνεται με την τεχνολογία, τη βιοιατρική και τη γενετική μηχανική, για να μας πάνε εκεί που θέλουν. Στην ειρήνη του νεκροταφείου. Τύπου Orwell. Ξέρετε, ο Orwell το έχει προβλέψει. Ότι η ειρήνη που μας πάνε με τα θαμπώματα αυτά και με τις υποσχέσεις και με τα όλα τα κατασώματα είναι να μας κάνουν ένα νεκροταφείο που να μην μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας και να είναι καταγεγραμμένα ακόμα και η τελευταία κίνησή μας. Εκεί θέλουν να μας πάνε. Αλλά δεν πάνε κατευθείαν, μας ζαλίζουν με τα επιτεύγματα και με τις μόδες και με τα καινούργια πράγματα και με τα καινούργια παιχνίδια. Δηλαδή αρχίζουν από το μικρό παιδί να το πηγαίνουν προς τα εκεί. Και δεν πρέπει να εκτιμήσουμε την πρόοδο όταν γίνεται, γιατί έχει και πολλά καλά. Αλλά δεν πρέπει να θαμπωνόμαστε από αυτά που μας προβάλλουν για πλήσια εγκεφάλου στις τηλεοράσεις και στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Ξέρετε, θα με το πει, εντυπωσίαζε εμένα, παρόλα τα πολλά τα DNA, τα κομπιούτερ και τα λοιπά, μέσα εντυπωσίαζε αν φτιάνανε μια σταγόνα αίμα. Αν μπορούσαν όλες αυτές οι βιομηχανίες, οι τεχνολογίες, τα δισεκατομμύρια τα δολάρια
οι επιστήμονες και τα λοιπά, να φτιάξουν μία σταγόνα αίμα. Το φτιάνουν αυτό. Δεν το φτιάνουν. Αφού δεν φτιάνουν μία σταγόνα αίμα, τι τα θέλω όλα αυτά τα. Εκείνο θα το ωφέλιμο που δεν πλήσεις αίμα να κάνει μετάκριση. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο σπουδαία αυτά που έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος και μπορεί να πει κανείς ότι είναι και επιζήμιο. Παλαιά οι αρχαίοι προ Χριστού, όταν βρισκόταν τέτοιοι προοδευτικοί και εφευρέτες, τους εκτελούσαν. Γιατί ξέρανε ότι η πρόοδος πέραν από τα φυσικά θα έχει καταστροφή. Γιατί εκτελέσουν το Σωκράτη? Γιατί ξέφευγε από τα συνήθεια και πήγαινε προς την πρόοδο, προς την, ας πούμε, τον ένα Θεό κτλ. Την εποχή του Ορφέα είχαν βρει ότι η γη κινείται γύρω από τον αξονά της. Δεν τολμούσαν να το πούνε όμως, και αυτοί που λένε ότι ανακάλυψαν ο Κοπέρνικος ή άλλοι ότι περιστρέφεται η γη, δεν ξέρω ποιοι, αυτό το πήραν από τους αρχαίους. Είχαν βγάλει ένα ποίημα με το αδράχτη και με την ανέμη που γυρίζει γύρω-γύρω για να παρουσιάσουν τη γη, γιατί δεν μπορούσαν να το πούνε φανερά, επειδή δεν εκτελούσε. Λοιπόν, αυτοί είχαν υποψιαστεί την καταστροφή που οδηγεί η ανεξέλεκτη τεχνολογία όταν δεν υπάρχει, δεν στηρίζεται στη θεϊκή βάση. Και μην πείτε τώρα ότι η τεχνολογία και η γενετική στηρίζεται σε ηθικά θεμέλια σήμερα. Όταν εφήχεται εκείνος ο άλλος που είπε ότι θα είμαι Θεός, λέει, εγώ που μπορώ να φτιάξω άνθρωπο, ποιος το λέγανε, ο Αιγύπτιος τι ήταν, είναι η ηθική βάση στην οποία στηρίζεται ο κλονισμός γενετική. Και είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Και για να επανέλθουμε στο θέμα μας, θέλουν να αλλάξουν τη συνείδησή μας. Δηλαδή να μην μας ειδοποιεί η συνείδηση για να μπορούμε να μας πάνε εκεί που θέλουμε. Θέλουν δηλαδή να μας κάνουν να δεχτούμε ότι η συνείδηση που οδήγησε τον άνθρωπο σωστά 8.000 χρόνια και έχει βάλει τους νόμους στο ηθικό, τι είναι καλό, τι δεν είναι καλό, τι πρέπει να κάνει, τι σου λέει μέσα του, ξαφνικά τρελάθηκε η συνείδηση στην εποχή μας εδώ, το μιλένιο που το λένε. Έγινε νεοεποχήτησα η συνείδηση, δηλαδή αποβλακώθηκε και τώρα δεν ξέρει τι λέει η συνείδηση και δεν χρειάζεται. Εκεί μας το πάνε, ας πούμε. Μην ενεργείς με τη συνείδησή σου, να ενεργήσεις με τις εντολές της νέας εποχής. Θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι όλοι οι άνθρωποι 8.000 χρόνια, η Homo sapiens, ο άνθρωπος επί 8.000 χρόνια ονομάστηκε άνθρωπος ο σοφός. Πριν ήταν άνθρωπος, από τότε που άρχισε να προοδεύει άνθρωπο, να έχει μυαλό, δηλαδή από την εποχή του Αδάμ και της Εύα, για να τα πούμε τη γλώσσα μας, είναι ο σοφός. Θέλουν λοιπόν να μας πούνε ότι όλοι οι άνθρωποι 8.000 χρόνια ήταν γεμισμένοι σήμερα, είναι πραγματικά καθυστερημένοι και ξαφνικά το μιλένιουμ και η νέα εποχή έγινε αξύπνη και τα ξέρουν όλα και είναι ικανοί να διορθώσουν τα λάθη των προηγούμενων και να οδηγήσουν την ανθρωπότητα με τον δικό τους τρόπο, δηλαδή με τον τρομερό εγωισμό τους που οδηγεί βέβαια στην καταστροφή. Επιμένω στην νέα εποχή, διότι αυτός είναι ο στόχος της, να μας απαλλάξει από τη συνείδησή μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε εκεί που θέλουν αυτοί. Χωρίς συνείδηση θέλουν να μας κάνουν, χωρίς ντροπή, και σχεδόν το έχουν καταρθώσει και αυτό, γιατί εάν υπήρχε σωστή συνείδηση θα υπήρχε και η ντροπή. Η ντροπή τώρα σιγά σιγά φεύγει από τον άνθρωπο. Και ξέρετε το ανέκδοτο ότι η απροξηλιά παλαιά, το άσπρο λούδι, παλαιά λέει είχε ένα κόκκινο μικρό λουδάκι στη μέση. Τώρα αυτό έπαψε να υπάρχει, ακριβώς διότι χάθηκε, λέει, το αποκίνησμα, η ντροπή από τη γη. Βέβαια αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά βρήκε τρόπο ο λαός να δηλώσει αυτό που γίνεται σήμερα. Η συνείδηση χωρίς ντροπή, γιατί άμα δεν έχει συνείδηση έχει και ντροπή, δεν τρέπεσαι. Χωρίς αναστολές ηθικές, χωρίς να νιώσουμε απελευθερωμένοι. Είναι το σύνθημα, είμαι απελευθερωμένος. Θέλω να νιώσω απελευθερωμένος. Τι σημαίνει απελευθερωμένος? Απελευθερωμένος με την έννοια που το θέλουμε, αδέσποτε δηλαδή, σημαίνει ο δαιμονικά αλωτριωμένος. Απελευθερωμένος άνθρωπος εντός εισαγωγικών σήμερα και μάλιστα νέος, είναι εκείνος που αλωτριώθηκε δαιμονικά. Και δεν είναι ο εαυτός του, αλλά
θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο όταν κάνει ό,τι του ρίξει ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν, αυτό θέλουν, εκεί το πάνε. Δεν θέλουν συνείδηση. Δεν θέλουν συνειδητική ζωή, και όταν δούνε ότι τα αποτελέσματα που ήδη ξεκινώντας για τη νέα τάξη πραγμάτων έχουν φτάσει σε αδιέξοδα, όπως και να το κάνει, δεν προχωράει. Αρχίζουν οι καταστροφές μία πίσω την άλλη, αρχίζουν οι αλλεργίες, αρχίζουν οι αρρώστιες, οι καινούργιες που δεν ξέρουν πώς να τις μαζέψουν. Στην Αμερική λέει ένα στους δύο λέει περνάει από καρκίνο. Το θεραπεύουν βέβαια, αλλά όμως περνάει από καρκίνο. Βλέπουν λοιπόν ότι αυτά χωρίς συνείδηση και χωρίς αυτά φτάνουν σε αδιέξοδα και σκοτώνονται οι άνθρωποι σε όλα τα μη και πλάτη της γης, άλλοι πεθαίνουν από την πείνα κτλ. Και αφού μερικοί το είδαν αυτό, που δεν έχουν χάσει ακόμα την ψυχή τους, αλλά την έχουν χάσει τη συνείδηση, τα έχουν χαμένα και τι κάνουν τώρα τάχα για να σωθούμε. Θέλουν, νοσταλγούν επιστροφή στην ειδωλολατρία. Θα το έχετε ακούσει, σαν σωτηρία από αυτά που μας οδηγεί η νέα εποχή. Δηλαδή η νέα εποχή ξεκινάει για πρόοδο και για ευτυχία. Σκοντάθηκε τα κάνει μουσικά και χρειάζεται τώρα την ειδωλολατρία, και μάλιστα την ειδωλολατρία των 12 θεών του Ολύμπου. Ξέρετε ότι υπάρχουν τέτοιοι οργανισμοί και τέτοιες συνέδρια και τέτοιες κινήσεις και τέτοιες θρησκείες που πιστεύουν στους 12 θεούς του Ολύμπου. Επομένως, σαν σωτηρία, αντί να σκεφτούν, γιατί λέμε ο διάβολος τυφλώνει τον άνθρωπο, αντί να σκεφτούν αυτά τα πάθαμε γιατί φύγαμε από τον Χριστό, λένε αυτά τα πάθαμε γιατί δεν έχουμε θρησκεία. Να φτιάξουμε λοιπόν την ειδωλολατρία, την παλαιά, για να γίνουμε ευτυχισμένοι. Καθαρά πράγματα τυφλά. Και μάλιστα προσέξτε, την πάλαιο ειδωλολατρία θέλουν να επαναφέρουν. Δηλαδή την ειδωλολατρία του 12ου πριν από τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα και όλους αυτούς τους τραγικούς, τους μεγάλους τραγικούς, τον Αριστοτέλη, οι οποίοι είχαν καταδικάσει το 12ο του Ολύμπου. Δηλαδή αυτή η πρόοδος είναι μια τεράστια πισοδρόμηση πίσω και από την προχριστού Έλληνα σοφή. Με αυτά γιατί το θέλουν αυτό, διότι θέλουν να έχουν τους πρώτους καρπούς και τα πρώτα επιτεύγματα της χωρίς συνείδηση ζωής που τους βολεύει, αλλά όταν λέμε χωρίς συνείδηση ζωή εννοούμε χωρίς Θεό ζωή. Γιατί? Γιατί η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα μας. Θέλονται να καταργήσουν τη συνείδηση, θέλουν να καταργήσουν τον Θεό, και προς τα εκεί πάει το πρόγραμμα του Αντιχρίστου με χίλιους δύο τρόπους, ακόμα και με την ειδωλολατρία των 12 θεών του Ολύμπου. Έτσι που πάνε τα πράγματα όμως, και κυρίως διότι, και διότι δεν ειρηνεύουμε τον Θεό, αλλά και διότι ο άνθρωπος δεν ειρηνεύει με τον εαυτό του, γενικά η ανθρωπότητα σήμερα είναι ένα καζάνι που βράζει και κατά κοινή ομολογία είναι έτοιμο να εκραγεί. Φαίνεται έκτυπα ότι όπως πάει ο άνθρωπος σήμερα, το τέλος θα εκραγεί. Δεν είναι δυνατόν να συμβιβαστούν αυτά τα πράγματα, τα συμβίβασα, όσο και αν το θέλουμε.